στι 4 το απόγευμα τη Κυριακή, ο Τυρναβός δίνει στην έδρα του τον αγώνα τη χρονιά, καθώ φιλοξενεί τον Εθνικό Σιδηροκάστρο, έναν από του δύο βασικού συνδιεκδικητέ τη 5η προνομιούχου θέση του βαθμολογικού πίνακα. Τα πράγματα είναι απλά. Βρισκόμαστε τρει αγωνιστικές πριν το τέλος και αν ο Τυρναβός πάρει την νίκη, ποντάροντα ταυτόχρονα σε νίκη τη αναγέννηση επί του Βατανιακού στην Καρδίτσα, τότε θα πάρει κεφάλι σε αυτή την αγωνιώδη κούρσα ανόδου και θα κρατάει πλέον την τύχη του στα χέρια του. Η κατάσταση αυτή διαμορφώθηκε μετά την αθώωση του Βατανιακού σε δεύτερο βαθμό στι ενστάσει Καλαβαριά και Ζακίνθου για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, αφού έτσι δεν αφαιρέθηκαν τρει βαθμοί από την ομάδα τη Κατερίνης όπω όλοι περίμεναν. Φυσικά ο Λεωνίδα Μπίλη και οι παίκτες του θα κατέβουν αποφασισμένοι στον αγωνιστικό χώρο, ποντάροντας τη θερμή συμπαράσταση του κόσμου που αναμένεται να γεμίσει ασφιχτικά το γήπεδο του Τιρνάβου αλλά και στη δική του πληρότητα καθώς και ο αποστόλης Τσανάκας εξέτησε ποινή δύο αγωνιστικών και είναι κανονικά εδώ και μέρε στη διάθεση της ομάδας του.